Χωστά όπως κάνουμε στις σιγαρίδες. Λοιπόν, προχώρησε λίγο δουλειά. Πήρα το μήκος του παστού που λένε. Τον έκοψα κομματάκια. Τον έβαλα σε μια κατσαρόλα μέσα με λίγο νεράκι στο εκεί. Και άρχισε να λιώνει. Βλέπετε, αυτό τώρα που βλέπετε εδώ δεν είναι νερό. Είναι λίπος με λίγο νερό. Όσο αφρίζει ακόμα από πάνω έχει λίγο νερό. Αλλά σε λίγη ώρα δεν θα βγάζει αιχμούς και θα τσιγαρίζει. Αυτές είναι οι τσιγαρίδες. Με αυτές τις τσιγαρίδες θα κάνουμε την αλευριά. Αρχίζει μεγάλος βρασμός γιατί πλέον έχει τελειώσει σχεδόν το νερό. Μένει μόνο το λίπος και αν φτύσει τρομερές θερμοκρασίες, γιατί ξέρετε, ενώ το νερό βράζει στους 100 βαθμούς γιατί εξαθμίζεται μετά, όταν παραμείνει το λίπος δεν έχουμε την ίδια αντίδραση. Η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει. Ανεβαίνει τρομακτικά. Γι' αυτό λοιπόν από το 7 που το έχω, καλό είναι σιγά σιγά να το κατεβάσω, να μην μας καούνε και να μην καούμε. Και να σιγοτσιγαριστούμε, να μην μας κάψει το λίπος και ο παστός. Δεν έχω μόνο παστό μέσα, έχω και κομμάτια κρέατος. Πήραμε και λίγο τηγανιά, βάλαμε και λίγο παστό. Θα σας δείξω στη συνέχεια, δεν χρειάζεται στην άκρη. Το βλέπετε όπως γίνεται. Μπορώ να σας δείξω στο τελείωμά του μετά να συνδεθούμε πάλι στο βίντεο και να δούμε το τελείωμα. Κάτσε να χαμηλώσω εγώ λίγο. Ας το βάλω στο 6 για τα λόγια εγώ, γιατί αρχίζει πλέον και αγριεύει το πράγμα. Αυτό, κομματάκι του τελείου σε κόψη. Ήταν καλό το λίγο στο 6. Άλλο ήταν λεπτό, άλλο ήταν χοντρό. Αυτό τώρα θα πρέπει να γίνει σαν chips. Εκεί θα σταματήσουμε, όταν κοκκινήσει σαν chips και όταν ξεραθεί σαν chips. Θα το βγάλουμε. Έχω ήδη εδώ κρατημένο, ετοιμάσει μάλλον, που θα βάλω το λίπος σε μια σακουλίτσα μέσα για να μπορέσω να το ξεφορμάρω και να το κάνω για να το δώσω σε αυτούς που θέλουν. Και σακούλες βέβαια κατάψυξης του σούπερ μάρκετ. Τώρα έχει τελειώσει όλο το νερό, βλέπετε. Τώρα αρχίζει πλέον και τηγανίζεται. Και λιώνει. Και λιώνει, και λιώνει. Σε λίγη ώρα θα βγάλει πολύ αφρό από πάνω πλέον, γιατί έχει αναπτύξει τρομερές θερμοκρασίες και δεν μπορεί άλλο να είναι. Και θα αρχίσει να αλλάζει και χρώμα. Ήδη ορισμένα έχουν αλλάξει χρώμα. Εδώ αυτό το κρατάκι αρχίζει και κοκκινίζει. Μας την επέτρεψε να μην καούνε. Να μην γίνει η λίπα μας να μην γίνει μαύρη. Γι' αυτό ανακατεύουμε συχνά με μια κλιάρα όπως θα πει. Με μια ξύλινη κουτάλα. Για να μαθαίνετε και την τοπιο λαλιά μας εδώ στη Θεσσαλία. Κλιάρι το κουτάλι, κλιάρα η κουτάλα. Βέβαια στις τσιγαρίδες σας έχω πει και άλλες φορές. Η κλιάρα είναι τεράστια και δεν τις φτιάχνουμε μέσα σε καζάνια. Εδώ τώρα στην κατσαρόλα τι να φτιάξουμε. Χρειαζόμαστε μία κουτάλα μικρούλα. Όταν κάποιος είναι λίγο βλάκας, γιατί κάποιος χαζομάζει μάλλον το λέμε, έλα χλιάρα φύγει από εδώ. Ίσως γιατί οι τσιγαρίδες θεωρείται το πιο ταπεινό φαγητό και γι' αυτό, επειδή η κουτάλα, η κλιάρα ανακατεύει τσιγαρίδες, θεωρείται ταπεινή. Λοιπόν, άμα θα έρθετε ποτέ λοιπόν στη Θεσσαλία και στα Τρίκαλα και ακούσετε τη λέξη κλιάρας, να καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Να μην σας πιάσουν οι ξαπίνες και να νομίζετε ότι σας επιτιμούν και σας θαυμάζουν μάλλον.
εντάξει, δεν το θεωρούμε και πολύ μεγάλη βρουσιά, το έχουμε και σαν χαϊδευτικό. Όπως λέμε, άρα χαζέ. Άντε ρε, σταμάτα ρε, χαζέ κι εσύ. Λέμε, άντε ρε, πλιάρα τώρα, μιλες χαζομάρας. Λοιπόν, αφήνουμε να τσιγαριστεί λίγο, ανακατεύοντας. Περισσότερο σπαστικό είναι το αποβροφητήρας που θα σας πάει στα νεύρα παρά τη φωνή δικιά μου. Ανέβασα λίγο τη φωτιά για να μπορέσω να ψηθεί. Τώρα ψήλα. Σε λίγη ώρα θα κοκκινήσω. Όταν θα είναι έτοιμες θα συνδεθούμε πάλι. Και εδώ είναι το τέλος. Βλέπετε, άφησε πάρα πολύ. Σε σημείο που να κοντεύει να βγει, βλέπετε τι χρώμα αποκτούν πλέον. Είναι σχεδόν έτοιμες, άλλη λίγο θα τις αφήσω ακόμα. Να τις βγάλω. Ενώ φαίνονται μαλακές τώρα, λόγω του ότι είναι μέσα στο δίπλος. Όταν θα τις βγάλουμε μέχρι και κρυώσουμε, θα αφήσουμε να σκληραίνουν και να τραγανίζουν. Εντάξει, θα μπορούσα λίγο ακόμα να τις τραγανίσω. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ περίπτωση πλέον. Γι' αυτό το λόγο έχουμε πρόβλημα. Θέλω να τις αφήσω λίγο εγώ και όταν θα είναι έτοιμη θα σας τις βγάλω και στο τέλος, τελικό αποτέλεσμα. Να τις βγαίνω τελείως στο φούρνο την νηστεία και θα βάλει στο τέλος πάρα πολύ καλά. Τελικώς έβαλα κρεμμύ πράσα μέσα. Κάνοντας στην ευρεία, έφυγε όλο το κατά κάτω. Βλέπετε πως καθαρίζει κατσαρόλα. Το απορρόφησε όλο το πράσο. Έκανε ευρεία. Την αλευρία. Λέγεται αλευρία, διότι όταν πήξει μοιάζει σαν ζυμάρι. Πίζει δηλαδή. Όπως λέει, όπως είναι το ζυμάρι που μαλεύει και στο τέλος γίνεται σφιχτό. Έτσι σφίγγει λόγω του λίπους τα πράσα. Έγινε μία μάζα. Τρώγεται κρύα περισσότερο. Από αυτό δεν θα φάω καθόλου, θα το δώσω. Από αυτά εδώ δεν θα φάω καθόλου, θα τα δώσω. Και αυτά θα τα δώσω. Και φυσικά και αυτά θα τα δώσω. Εδώ έχω το λίπος. Εδώ έχω το λίπος. Εδώ έχω τις τσιγαρίδες, τελικώς. Βλέπετε πως είναι. Τελικές. Τελική Παρασκευή. Και εδώ ετοιμάζω την αλευρία, την οποία θα τη μαζέψω και αυτή τις από 10 και θα φύγει και αυτή από εδώ για να καθαρίσει το τέλος της κατσαρόλα. Βλέπετε πως γυαλίζει από κάτω η κατσαρόλα. Το έχετε δει και στο και στην αλευρία που έκανα στο ειδικό βίντεο που ανέβασα στο ειδικό. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, σας αφήνω, να είστε καλά, καλοφάγοντας αυτούς που θα το φάνε, όσοι προλάβουν να τα φάνε. Δεν κρατάω καθόλου. Έχω και ακόμη ένα μπολ έξω και αυτό θα το δώσω. Τσιγαρίδες θα δώσω την ηλικία και το χρόνο είναι υγεία. Παραδοσιακά απλούστα δεν τα κάνω. Περισσότερο είναι για να τα φτιάχνω και όχι για να τα τρώω. Διότι την άλλη φορά, εάν τα φάω εγώ σήμερα τούτα, εσείς αύριο θα έρθείτε βέβαια σε μένα για να πιείτε καφέ. Αλλά όχι οποιοδήποτε καφέ, αλλά τον καφέ της παρηγοριάς. Γεια σας!